πρόκειται για τον άνθρωπο που αποδεδειγμένα άλλαξε τη ροή των δεδομένων στο Ηράκλειο, αλλά και γιατί όχι, σε ολόκληρη την Κρήτη. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Πουλακάκη, ο οποίος έφερε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο το ηλεκτρικό ρεύμα, βγάζοντας από το καθημερινό σκοτάδι τους κατοίκους του νησιού. Κινηματογραφικός επιχειρηματίας της πόλης, μέλος μιας από τις πιο πλούσιες οικογένειες του νομού Ηρακλείου με καταγωγή από τις Στάβιες Μεσαράς, που εκποίησε όλη την περιουσία του για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Γεννημένος το 1866, ο Πουλακάκης αρχικά δραστηριοποιείται στο εμπόριο και το 1911 ξεκίνησε να ασχολείται με τις επιχειρήσεις θεαμάτων, κατασκευάζοντας έναν θερινό κινηματογράφο στην πλατεία Ελευθερίας στο Μέγαρο Ηλέκτρα, το οποίο ονομάστηκε Πολυθέαμα. Πηγή ενέργειάς του, μια γεννήτρια που ο ίδιος μέσα από τα ταξίδια που πραγματοποίησε σε όλο τον κόσμο έφερε πίσω στην πόλη του. Αναζητήσαμε λοιπόν και εντοπίσαμε στη συνέχεια τους απογόνους του μεγάλου αυτοευεργέτη. Τα τέσσερα εγγόνια του που μας υποδέχτηκαν με περίσσια χαρά γύρισαν το χρόνο πίσω, περιγράφοντάς μας την προσωπικότητα του Αλέξανδρου Πουλακάκη. Έφερε από τη Γερμανία μια γεννήτρια τεράστιου μεγέθους και λόγω του ότι και εκείνη την εποχή τα μηχανήματα αυτά ήταν αρκετά μεγάλα, ώστε όταν ξεκινάει λοιπόν το 1911 το Πολυθέαμα, το εγγενιάζει 23 Ιουλίου του 2011, το εγγενιάζει με ηλεκτροφωτισμό. Είχε, το έφτιαξε έχοντας δικό του σύστημα ηλεκτροφωτισμού. Το κίνητρό του δεν ήταν πρώτα απ' όλα το να φέρει το ρεύμα. Αυτό προέκυψε. Το κίνητρό του ήταν άλλο. Ήθελε από τα ταξίδια του και ειδικά στο Παρίσι, έτσι, βλέποντας, πηγαίνοντας στην όπερα του Παρισιού, στα Φολί Μπερζέρ, στα Μουνέρ Ρούζ και σε όλα αυτά, ήθελε να φτιάξει κάτι αντίστοιχο και στην πόλη του. Το θέατρο μέσα ήταν επικλινές, το οποίο έκλεινε από πάνω και γινόταν οι διάφοροι χωροί, αποκριάτικοι χωροί, όλοι τα Χριστούγεννα, τις απόκριες, πάρα πολύ, μαζευόταν όλο το Ηράκλειο εκεί. Ο Δήμαρχος, όλοι οι επιφανείς του Ηρακλείου τότε είχαν συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες είχαν πληρώσει, προπληρώσει ναι, για να παρακολουθούν μπορούν, από βεβαίως, τους πρώτους και στις πρώτες σειρές. Βεβαίως. Κινηματογράφου. Συγκεκριμένες θέσεις. Το 1921 λειτουργήσε για τελευταία χρόνια το Πολυθέαμα, τη θέση του οποίου πήρε δύο χρόνια αργότερα η κλειστή αίθουσα Πουλακάκη. Ένα πολυτελές κινηματοθέατρο που φιλοξένησε πολλούς και διάσημους θεάσους της εποχής, όπως αυτόν της Μαρίκας Κοτοπούλη. Ξεκίνησε με τα εγγένεια του θεάτρου. Ξεκίνησε στις 23 Ιούλιο του 1911. Βοήθησε στο ότι στον κόσμο του Ηρακλείου παρουσιάζονταν ένα θέαμα το οποίο ήταν πολύ ψηλού επίπεδου. Διότι με αυτά τα φόντα ο παππούς έφερνε όλους τους θεάσους από την Αθήνα, από Κοτοπούλη, Μινωτής, Ατίκ. Μάλιστα είχαν μετονομάσει τότε το Πολυθέαμα του Πουλακάκη σαν μάντρα του Ατίκ. Το άγαλμα του Βενιζέλου είναι εδώ. Εδώ είναι ο δρόμος τώρα που είναι τα ταξί, που σταματάνε τα ταξί σήμερα. Ωραία. Εδώ οι φωτογραφίες ήταν τραβηγμένοι πάνω από το μουσείο, ναι, από κάποιο ύψομα από εκεί, πριν γίνει το μουσείο. Η Αστόρια είναι εδώ δεξιά μας και στο βάθος φαίνεται, όπως είπα, το Πολυθέαμα. Χρόνια αργότερα, ο Αλέξανδρος Πουλακάκης και η ευρηματικότητά του αποτελούν το έναυσμα αλλά και το παράδειγμα για τους διοικούντες της πόλης να παρέχουν φως μέσω γεννήτρια σε σπίτια του Ηρακλείου. Το Δεκέμβριο του 1925 το φως φτάνει τελικά και επίσημα στα σπίτια των Ηρακλειωτών. Και ξεκινάει λοιπόν το Ηράκλειο να θέλει το φως στο σπίτι του. Άρα ενέπνευσε κατά κάποιο τρόπο παππούς και τότε την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την κοινωνία του Ηρακλείου. Μπορούμε να το πούμε αυτό και επίσημα. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, διότι ο κόσμος πραγματικά το ζητούσε αυτό. Ο τότε δήμαρχος, ο Ιωάννης Βογιατζάκης, είχε κάνει προσπάθειες από το 18. Ξεκίνησαν οι προσπάθειές του με την αγγλική εταιρεία που είχε στήσει το εργοστάσιο ηλεκτρισμού στην γνωστή ηλεκτρική, εκεί που είναι τώρα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεν το κατάφερνε αυτό. Και πότε εγώ δόθηκε αυτό.
τελικά αυτό ευωδόθηκε παραμονή Χριστουγέννων του 1925. Και όχι μόνο αυτό, το 1931 η αίθουσα Πουλακάκη έγινε η πρώτη τοπική αίθουσα που προέβαλε ηχητικές ταινίες, αφού αυτό που επικρατούσε ήταν ο βουβός κινηματογράφος. Φέρε μία άλλη κουλτούρα στο Ηράκλειο, διότι με το να έρχονται αυτοί οι θίασοι στο Ηράκλειο και ο κινηματογράφος, όλα αυτά, δημιούργησε και στους νέους ανθρώπους μία άλλη κουλτούρα, βλέποντας κάποια... Ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, ας πούμε, ναι, έτσι, ναι, του ναι, κόσμου. Ναι, ναι. Και δημιούργησε όλο αυτό, δηλαδή ήταν η αρχή, η αρχή με όλα αυτά που έκανε, στο να αλλάξει κάποια πράγματα, από το ρεύμα, από τον ηλεκτρισμό. Στο θέατρο του Παππού, στο Πολυθέαμα Πουλακάκη, παίζεται για πρώτη φορά ομιλών κινηματογράφος. Παίζεται ήχος μέσω μεγαφώνων. Ο θεατής μπορούσε να βλέπει, όπως και τώρα, σε άλλο επίπεδο εννοείται βέβαια, μπορούσε να βλέπει και να ακούει ήχο. Μάλιστα. Δεν ήταν πια ο βοβός γνωστός κινηματογράφος. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι πως ο Ηρακλειώτης Αλέξανδρος Πουλακάκης είχε και προσωπικές σχέσεις με τον εθνικό ευεργέτη Ελευθέριο Βενιζέλο, αφού χρειάστηκε να είναι στο πλευρό του σύμφωνα με πληροφορίες σε δύσκολες στιγμές, όπως την απόπειρα δολοφονίας του μεγάλου πολιτικού στις Αρχάνες. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει από αυτά που έχετε μάθει για τον Παππού? Πάρα πολλά με έχουν εντυπωσιάσει για την προσφορά του γενικά, την κοινωνική προσφορά. Αλλά και ένα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσωπικός φίλος, μου έχουν πει, του Βενιζέλου και γνωρίζονταν πάρα πολύ καλά. Άλλη μια πληροφορία που έχω ακούσει είναι ότι όταν αυτό που είπε ο ξαδελφός μου, που είχε πάει στην περιοχή των Αρχανών, που έγινε μια φασαρία, λένε ότι ο παππούς μου με την άμαξα τον έβαλε και τον φυγάδευσε και τον γλίτωσε από τη φασαρία αυτή. Ο Πουλακάκης σταδιακά πάντως με τα χρόνια έχασε την κυριότητα της επιχείρησης, ξεκινώντας από το 1939, όταν πούλησε το 50% στους επιχειρηματίες Χατζηδάκη, Ρασιδάκη και αδερφούς Τσιλένη. Ο Πουλακάκης πέθανε το 1941, όταν κατά τη διάρκεια του πολέμου δύο βόμβες κατέστρεψαν τα πάντα στο σημείο. Δυστυχώς, μόνο μία φωτογραφία διασώθηκε και οι αναμνήσεις.